Τους μεγίστους αγώνας το μαρτυρίο σου, πανέρο ψυχος αγγίσας, μεγάλο μάρτης πείρα, ουρανίον δωρεό, μαύρος υψίωσε, και θαυμάτων αρθουργός, εκ θερού ανανυχθείς, προς άντης ημιλεδόθης, και βοηθός εν ανάγκες, και αντιδείκτον εν αργέστατο. Μεγίστους αγώνας του μαρτυρίου σου, καρτέρο ψύχος ανήσας, μεγάλο μάρτης μήνα, ουρανίων δωρεών λαμπρός ηξίωσε, και θαυμάτων αυτούργος εκ Θεού αναδειχθείς, προς θάτης ημίνε δόθης, και βοήθος εν ανάγκες, και αντιλήπτορ εν αργέστατος. Αυτός κερίν δέσποτα αγίασον το είδωρ τούτο, η ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Σου Πνεύματος. Αυτός κερίν δέσποτα αγίασον το είδωρ τούτο, η ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Σου Πνεύματος. Και πίσον αυτό γενέστε πάση, τίστε αριωμένης και μεταλαμβάνουσιν εξ αυτού. Σον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, δίκαστης βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτε. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε πυλαιώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατέος και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε πυλαιώνη. Και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος στρατέος και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε πυλαιώνη. Και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυναμεών, αυτός εστί ο βασιλεύς της δόξης. Ως του άνω στερεώματος την ευπρέπεια και την κάτωση να απέδειξας ωραιότητα του Αγίου σκηνώματος της δόξης σου, Κύριε. Κρατέως ον αυτόν εις αιώνα αιώνους. Και πρόσδεξε ημώντας εν αυτό απάστος προσαγωμένας ιδεήσεις. Πρεσβείες της Θεοτόκου η πάντων ζωή και ανάσταση. Yeah.
Αρχιερατεύοντος προεδρικός του μακαριωτάτου και λογιωτάτου πρώην Ακριδών κυρίου κυρίου Ζωσιμά, γέννημα θρέμα της πατρίδος ανεκαινίστη προχρόνων εις τους 1701, τα ανινδέ πάλιν διασυνδρομής του αυτού εξόδου και κόπου των τιμιωτάτων Χατζή Ανδρέα, του κυρίου Νικολάου Ιωάννου και αδελφών αυτού, κυρίου Κωνσταντίνου, διαχειρός του ευλαβεστάτου ιερέως κυρίου Κωνσταντίνου και Νικολάου και Αναστασίου αυταδέλφων, 1728 Οκτωβρίου 16. Το κείμενο αυτό, σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, είναι το κείμενο της κτητορικής επιγραφής στο υπαίθυρο της εισόδου του Αγίου Μινά, που ύστερα από την αποκατάσταση του ναού μπορούμε πλέον ευκρινώς να διαβάσουμε και να μάθουμε τα στοιχεία για την ανοικοδόμηση του Αγίου Μινά και την ιστόρησή του, που μας λέει ότι τον Άγιο Μινά τον έκτισε το 1701 ο Ζωσιμάς και αγιογραφήθηκε το 1828. Και θα τολμούσα, σεβασμιότατε, να πω ότι σχεδόν 3 αιώνες μετά ο Άγιος Μινάς ξαναχτίστηκε το 2024, αρχιερετεύοντος του Συσανίου και σχετής της Αθανασίου. Όσοι έχουν μπει κατά καιρό, όταν γινόταν οι εργασίες αποκατάστασης στον Άγιο Μινά, για να δουν τι γίνεται, αλλά και τώρα που αποκαταστάθηκε, θαυμάζουν όλοι το πώς φαίνονται οι τοιχογραφίες του Αγίου και το πόσο όμορφα είναι τα χρώματα των τοιχογραφιών του Αγίου Μινά. Όμως το έργο αποκατάστασης του Αγίου Μινά δεν είναι οι τοιχογραφίες. Οι τοιχογραφίες και ό,τι βλέπουμε τώρα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Πιο συγκεκριμένα, διότι από ό,τι έχει σωθεί από τοιχογραφίες ήταν ανέκαθεν αυτό το γάμα που σχηματίζεται από την είσοδο μέχρι το ιερό, αυτό το γάμα για να στερεωθεί χρειάστηκε 9 τόνους τσιμέντο με ενέσεις πίσω από τις τοιχογραφίες, ώστε να στερεωθεί ο τοίχος, για να στερεωθούν πάνω στον τοίχο οι τοιχογραφίες που βρισκόταν στον αέρα, και από θαύμα προφανώς του Αγίου Μινά δεν κατέρευσαν και οι τοιχογραφίες και ο ναός του κατά τον σεισμό πριν από 30 χρόνια. Μόνο αυτό το τμήμα χρειάστηκε 9 τόνους τσιμέντο. Και αφού κάναμε σχετικό έγγραφο στην αρχαιολογική υπηρεσία, διότι μόνο γι' αυτό ήταν η μελέτη αποκατάστασης του ναού,
μας έδωσαν άδεια να καθαιρέσουμε, να αφαιρέσουμε δηλαδή το υπήχρισμα, το σοφάτισμα που υπήρχε στον υπόλοιπο ναό, όπου δεν υπήρχαν τοιχογραφίες, για να αρμολογηθεί και να έχουμε την εικόνα που έχουμε σήμερα και να στερεωθεί παράλληλα ο ναός, διότι κάτω από τα σοφατίσματα υπήρχαν χώμα και πέτρες. Στερεώθηκε επομένως ο Άγιος Μινάς και γι' αυτό σας είπα και πριν ότι ξαναχτίστηκε το 2024. Και όλα τα έργα που έγιναν στον Άγιο Μινά είναι από το χεράκι του πιστού λαού του Θεού. Ένα τεράστιο οικονομικό κόστος για την ενορία που ακόμη έχουμε χρέος για να τα αποπληρώσουμε, όμως ο Άγιος Μινάς θέλησε και φτάσαμε και αυτό το σημείο και δόξα τω Θεώ μπορεί να δούμε κι άλλα στο μέλλον με τη βοήθειά του και το ναό του να το δούμε ακόμη καλύτερο από ό,τι σήμερα. Εδώ και 300 χρόνια σε αυτόν τον ναό δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες χιλιάδες κόσμος έχει προσευχηθεί, έχει κλάψει, έχει φωνάξει για να προστατευτούν οι οικογένειες και τα σπίτια από τις επιθέσεις των Τούρκων, από τις επιθέσεις των Αλβανών, από τις επιθέσεις των Γερμανών, από τις επιθέσεις των Ιταλών, από τις επιθέσεις των Βουλγάρων, από τις επιθέσεις των Κομιτατζίδων, από επιθέσεις κάθε είδος ανθρώπου που περνούσε από την περιοχή και ήθελε να λαιλατήσει και να κλέψει τα πλούσια σπίτια, τους πλούσιους ανθρώπους και τις πλούσιες καρδιές των ανθρώπων. Να καταστρέψει την πόλη. Η πόλη δεν καταστράφηκε. Γιατί ο Άγιος Μινάς και οι Άγιοι που την προσέχουν, έχετε παρατηρήσει πως σε κάθε λοφάκι γύρω από την πόλη υπάρχει εκκλησία. Όλοι μας προστατεύεται από τα εκκλησάκια και τους Αγίους γύρω-γύρω. Ο κόσμος έχει κλάψει στους Αγίους, έχει παρακαλέσει τους Αγίους, έχει γονατίσει στους Αγίους, έχει τάξει στους Αγίους και ευχαριστεί συνεχώς τους Αγίους μας, διότι αυτοί προστατεύουν την πόλη μας με αρχηγό πρώτον τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Νικόλο, τον Δύο Ενωριών και φυσικά τον Άγιο Μινά που είναι ο σύνδεσμος των Δύο Ενωριών. Ο Άγιος Μινάς ως στρατιώτης και ως ασκητής και ως μάρτυρας βρίσκεται πάντοτε μαζί μας και πάντοτε σε αυτούς που τον επικαλούνται έρχεται γρήγορα η βοήθεια. Και ο ναός θα συνεχίσει να είναι το κέντρο της Ιάτης μας, το κέντρο της περιοχής μας, το κέντρο της πόλεως μας και θα δέχεται τα δάκρυα, τον πόνο, τον ιδρώτα και τις ευχαριστίες όλων των ανθρώπων που προσέρχονται γονατιστοί και με την καρδιά τους να παρακαλέσουν τον Άγιο Μινά. Να είστε σίγουροι και να είμαστε όλοι μας σίγουροι. Ως ο Άγιος Μινάς που μας ακούει, βρίσκεται εδώ αυτή τη στιγμή και μας ακούει, θα μεταφέρει, μπορώ να πω έχει ήδη μεταφέρει τα αιτήματά μας, του καθενός, στο θρόνο του Αγίου Θεού και τον παρακαλεί να ικανοποιήσει αυτά τα οποία καθ' όλη τη διάρκεια της ακολουθίας έχουν προσευχηθεί. Αλλά και κάθε φορά που κάποιος περνάει και ανάβει το κεράκι του, στην εικόνα του Αγίου Μινά, στην εικόνα της Παναγίας, κάνει το σταυρό του, προσεύχεται. Άγιε Μινά, βοήθησέ μου. Άγιε Μινά, πάω στη δουλειά. Άγιε Μινά, σε παρακαλώ πολύ, είμαι μόνος μου. Άγιε Μινά, σε παρακαλώ το ένα, σε παρακαλώ το άλλο. Ακούει ο Άγιος Μινάς και τακτοποιεί κατά το συμφέρον μας κάθε αίτημα της καρδιάς μας, το οποίο βγαίνει με πόνο, με ευχαριστία, με αγάπη, με θυσία. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαστε εδώ σήμερα, Πάτερ Δημήτρη, και εύχομαι ο Άγιος αυτός ναός να είναι όρθιος και εξαιρετικά περιποιημένος μέχρι τη συντελείας των αιώνων. Αμήν. Αμήν.